Παρασκευή 25 του μήνα, 25 του Νοέμβρη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από την Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί θα δούμε και απόψε το βράδυ το Δελτίο. Αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες σε τίτλους και αμέσως μετά αναλυτικά. Παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Χαράλα Μπουλαλούση στην έδρα του Δέλτα Σώματος Στρατού, η τελετή των αποκαλυπτηρίων του νέου μνημείου Πεσόντων. Δικηγόροι από τη Θράκη ελέγχονται για εμπλοκή σε κυκλώματα μεταναστών. Τροχαίο με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες στο μοναστηράκι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Γύρισαν την πλάτη οι καταναλωτές της Αλεξανδρούπολης στην Black Friday. Έργα για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Ξάνθης ύψους 27,6 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αποκαλυπτηρίων του νέου μνημείου Πεσόντων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ξάνθη, έδρα του 4ου Σώματος Στρατού. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ, Χαράλα Μπουλαλούση. Παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ Χαράλα Μπουλαλούση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην έδρα του Δέλτα Σώματος Στρατού στη Ξάνθη, η τελετή των αποκαλυπτηρίων του νέου μνημείου Πεσόντων. Στην τελετή παρέστησαν οι πολιτιακές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, ενώ ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις των δωρητών του μνημείου αλλά και διατελεσάντων διοικητών στο Δέλτα Σώμα Στρατού. Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, το γυρώνιμον τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αιτήσε εν το ψάλινιμα των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι ο πρώτος που καταθέτω στεφάνι σε αυτό το εξαιρετικό μνημείο. Νιώθω μεγάλη χαρά και συγκίνηση που είμαι σήμερα στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη που τόσο αγαπώ, σε ένα μέρος μοναδικό. Και νομίζω σήμερα είναι μια μέρα τιμής, όχι μόνο για τον Δέλτα Σώματος, αλλά για την Ξάνθη και, όλη την Θράκη που είναι το προπήγιο του ελληνισμού μας. Ένα μοναδικό μέρος που έχουμε υπηρετήσει και συνδεόμαστε με ανθρώπους. Ξέρετε, νιώθω συγκίνηση γιατί και εγώ υπηρέτησα σε αυτό το χώρο και σε άλλους σχηματισμούς. Και δεν είναι μόνο ο χώρος, είναι άνθρωποι που αγαπήσαμε και μας αγαπούν. Και πολλοί σήμερα είναι μαζί μας. Γι' αυτό νιώθω συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά. Θα έλεγα δύο λέξεις απεικονίζουν το μνημείο. Ευγνωμοσύνη και υπόσχεση. Και θα αναλύσω τι εννοώ. Ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς τους πεσόντες. Ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς τους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να τους τιμούμε. Αυτή είναι η υποχρέωση έχουμε. Να αποτείουμε φόρο τιμής.
Το μνημείο δεν είναι μεγαλοπρεπές. Μεγαλοσύνη είναι όλων αυτών που πέθανε για την πατρίδα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό που επιτύχαμε σε διάστημα 6 μηνών με την αμέριστη συνδρομή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, των ευγενικών χορηγιών δωρητών που αργότερα θα τιμήσουμε και των οποίων η ταυτότητα αναγράφεται σε ιδιαίτερη πλάκα επί του μνημείου, και βεβαίως με την καθημερινή, χωρίς υπερβολή, άοκνη προσπάθεια προσωπικού του σώματος στρατού που ενεπλάκει από τους στρατιώτες και δοκίμους έφεδρους αξιωματικούς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, των δημιουργών κατασκευών της διοίκησης μηχανικού μέχρι του διοικητήου μηχανικού και του υποδιοικητή του σώματος στρατού που είχε το γενικό συντονισμό. Άοκνες προσπάθειες που ξεκίνησαν με την αποκαθήλωση του παλαιότερου μνημείου στα τέλη Μαΐου, τον αγιασμό έναρξης κατασκευής του νέου στις αρχές Ιουνίου, μέχρι και τη τοποθέτηση του τελευταίου γράμματος επί του μνημείου μόλις εχθές. Ένα έργο συλλογικό, ένας κοινός στόχος που επετεύχθη με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου του Τρυπεοφόρου, που από τη θέση του στον ομώνυμο ιερό ναό του στρατοπέδου μας κατέστησε σύμμαχό μας ακόμα και τις καιρικές συνθήκες. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που σε λίγη ώρα η ελληνική μας σημαία θα κυματίζει στο νέο μνημείο του Σώματος Στρατού πάνω από τα λάβαρα των σχηματισμών προς τιμή και δόξα των αθάνατων νεκρών μας. Το μνημείο τεχνοτροπικά συνδυάζεται αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο, την κεντρική πύλη του στρατοπέδου Αποστολίδη και την κεντρική είσοδο του στρατηγίου, με κυρίαρχα στοιχεία το μάρμαρο και τις μεταλλικές ανοξείδωτες κατασκευές. Για την ανέγερσή του χρησιμοποιήθηκε λευκό μάρμαρο βόλακα και ανώτεφρο ασβεστητικό μάρμαρο ανιβερίου και γρανίτης Africa Red. Ο φωτισμός και η ανάδειξη του μνημείου κατά τις βραδινές ώρες επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε κατάλληλα σημεία επί του μαρμάρινου δαπέδου και κατά μήκος των μαρμάρινων κλιμάκων. Η όλη κατασκευή αποτελεί μια αστική σύνδεση σε τρία επίπεδα, εναρμονισμένη με το στρατιωτικό ύφος. Σκοπός του νέου μνημείου είναι η διατήρηση της εθνικής μνήμης και της ιστορικής συνέχειας. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική τιμή και χαρά να βρισκόμαστε στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Πεσόντων στο στρατόπεδο Αποστολίδη, στην Ξάνθη. Είναι, θα έλεγα, υποχρέωση προς την ανθρωπότητα, προς τις νέες γενιές, τέτοιες ενέργειες, τόσο της πολιτείας, του στρατού, των δωρητών που συμμετείχαν, και οφείλουμε όλοι να τους ευχαριστήσουμε και να τους συγχαρούμε και για την έμπνευση της ιδέας και για την υλοποίηση του έργου ενός ιερού οικοδομήματος, το οποίο όχι μόνο αρκεί να το κατασκευάσουμε, αλλά και να το συντηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Δικηγόροι από τη Θράκη πληρωνόταν απευθείας από τους Τούρκους για να αναλαμβάνουν την νομική εκπροσώπηση παράτυπων μεταναστών. Αυτό έγινε γνωστό από σχετική διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, η οποία προχώρησε σε δέσμευση των λογαριασμών των δύο δικηγόρων. Δύο δικηγόροι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που επικαλείται το δικαστικό.gr, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δικηγόρων δεσμεύτηκαν. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βουρλιώτη, το πόρισμα που συνέταξε η Αρχή για τους δύο δικηγόρους στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα και στην εισαγγελία Θράκης, προκειμένου να κινήσει έρευνα σε βάρος τους για αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια σε διακίνηση μεταναστών. Η Αρχή περιγράφει ότι εντοπίστηκαν επανειλημμένες χρηματικές καταβολές, συνολικά περίπου 15 με 20 χιλιάδων ευρώ, από Τούρκους, κάποιοι εκ των οποίων συναντώνται ως διακινητές σε δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί στη χώρα μας για εισρωές προσώπων που φτάνουν στα ελληνικά σύνορα από τη γειτονική χώρα. Με βάση τις περιγραφές της Αρχής, οι δύο δικηγόροι που εντοπίστηκαν να πληρώνονται από συγκεκριμένους Τούρκους αναλάμβαναν την νομική εκπροσώπηση των μεταναστών που συλλαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές, την υποστήριξη αιτημάτων τους για άσυλο και άλλα. Σημειώνεται βέβαια ότι το ύποπτο δεν είναι ότι αναλαμβάνουν την νομική εκπροσώπησή τους, αλλά το γεγονός ότι πληρώνονται απευθείας από Τούρκους και δι' από πρόσωπα που θεωρούνται ως διακινητές μεταναστών και όχι από τους ίδιους τους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η μέρα κατά της βίας, η μέρα κατά τη βίας των γυναικών. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί βρίσκεται ο συνεργάτης, συνάδελφος δημοσιογράφος Κοσμάς Πανταζής, καθώς υπάρχει εκδήλωση με τίτλο μάλιστα «Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τις γενοκτονίες». Καλησπέρα, Κοσμά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάκη. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν της εξάλειψης της βίας των γυναικών. Μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα και όλες αυτές τις ημέρες μέσα στην εβδομάδα γίνονται ανάλογες εκδηλώσεις. Είδαμε και στο Διδημότυχο με εκδηλώσεις που αφιερώθηκαν στη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη, της αδικοχαμένης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, δολοφονήθηκε το 2018. Τέτοιες μέρες σαν σήμερα, συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται 4 χρόνια. Και σήμερα, λοιπόν, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιείται η εκδήλωση. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τις γυναικοκτονίες, θα παρακαλούσα, απλά επειδή ακούω το κοντρόλ μέσα, να το διορθώσουμε αυτό. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιείται αυτή τόσο σημαντική εκδήλωση. Στο πάνελ υπάρχουν και δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και η Κατερίνα Καλυτερίδου από τη Δέλτα Τηλεόραση, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτήν την τόσο σημαντική εκδήλωση μαζί με τον Δημήτρη Στεφανίδη, τον κοινωνιολόγο από το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που είναι ο κύριος διοργανωτής. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το κέντρο το οποίο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά εκεί με πέσιο θάρρος να λειτουργήσουν το κέντρο και να δώσουν λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Θα πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Στεφανίδη για όλα αυτά που συμβαίνουν και για όλα αυτά που το Συμβουλευτικό Κέντρο καλείται καθημερινά να αναλάβει. Κύριε Στεφανίδη, καλησπέρα. Δύο λόγια λοιπόν αρχικά για την εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές που έχει αναλάβει το Συμβουλευτικό Κέντρο που οργανώνει το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Όπως κάθε χρόνο, το Συμβουλευτικό Κέντρο τιμάει την Παγκόσμια ημέρα με ένα σύνολο δράσεων που σκοπό έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Είμαστε πολύ τυχεροί, διπλά τυχεροί, γιατί συνεργαζόμαστε και σε αυτή την εκδήλωση με πολύ ευαισθητοποιημένους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή και όταν ακούσαν το αίτημά μας να συνεργαστούμε, αποδέχτηκαν αυτόματα και είχαμε μία άψογη συνεργασία, όπως είναι το Europe Direct, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Σωματείο Θυγατέρες της Πινελόπης, το τμήμα Ευρυδίκη D427, που είναι συνδιοργανωτές μας για την απόψινή εκδήλωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν την τιμητική τους. Δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, γιατί ακούστε και αυτό. Τους θέλουμε συμμάχους, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και για εμάς, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και το έργο μας, αλλά και να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία. Γιατί θέλω να σας πω ότι μπορεί να θεωρούμε ότι είναι πολύ μακριά από εμάς, αλλά τελικά είναι δίπλα μας. Είναι στην διπλανή πολυκατοικία, είναι στη δουλειά μας, είναι στη σχολή μας, είναι στον αθλητισμό μας, είναι γύρω μας. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να ασκείται πίσω από κλειστές πόρτες, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο για να καταπολεμηθεί και να αντιμετωπιστεί χρειάζεται συλλογική προσπάθεια. Κοσμά, ρώτησε σε παρακαλώ πολύ τον άνθρωπο πόσα περιστατικά έχουμε στη δική μας περιοχή. Μετά το πέρας της συζήτησης που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, ο Κώστας Σοκάλιας. Για να έχουμε έτσι συζήτηση όλοι μαζί, να συμμετέχουμε στην κουβέντα, ο Σάκης Σταυρίδης από το στούντιο ρωτάει πόσα περιστατικά έχουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή. Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί, να υπενθυμίσω, από το 2013. Οπότε εκατοντάδες περιστατικά της Αλεξανδρούπολης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, εκατοντάδες γυναίκες έχουν σπάσει τη σιωπή τους και έχουν απευθυνθεί για να λάμουν στήριξη από το κέντρο. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από 800 περιστατικά. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την περιοχή, αλλά σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διάσταση του φαινομένου. Αν λάβουμε υπόψη τις έρευνες και τις εγχώριες αλλά και τις διεθνείς, που λένε ότι 8 με 9 στις 10 γυναίκες που υφίστανται κάποια μορφή βίας δεν θα το καταγγείλουν ποτέ, αλλά θα συνεχίσουν να παραμένουν στην κακοποιητική σχέση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και αυτό μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας, όλους και εμάς στο Συμβουλευτικό Κέντρο, αλλά και όλους τους φορείς τους εμπλεκόμενους, ότι πλέον θα πρέπει να ακούμε, να έχουμε ανοιχτά αυτιά και να μιλάμε
να καταγγέλουμε τα περιστατικά, γιατί υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο δίπλα σε αυτές τις γυναίκες, προς όφελός τους, αλλά και προς όφελος των παιδιών τους, γιατί οι περισσότερες γυναίκες έχουν και παιδιά. Και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να παρέχουμε όσο δυνατόν πιο ποιοτικές υπηρεσίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον για να δίνουμε σε αυτές τις γυναίκες τη δυνατότητα να απευθύνονται σε εμάς και να λαμβάνουν τη στήριξη. Κοσμά, ήταν. Συγγνώμη, παρακαλώ. Φυσικά όχι, συνέχισε. Είναι ευθεία η γραμμή, δηλαδή υπάρχει μια σταθερότητα στα περιστατικά που παρατηρούνται κάθε χρόνο ή από το 2013 μέχρι σήμερα. Έχει αλλάξει η κατάσταση με την πανδημία, έχουν αυξηθεί ή μάλλον έχουν μειωθεί αν ντρέπονται ή φοβούνται οι γυναίκες λόγω του εγκλισμού να καταγγείλουν τα περιστατικά. Και επίσης ένα ερώτημα ακόμη, θες το εσείς στην πορεία, αν υπάρχουν διακρίσεις και με βάση την καταγωγή των γυναικών και ίσως και την... το μορφωτικό επίπεδο. Ρωτάει ο Σάκης Σταυρίδης και πάλι από το στούντιο, υπάρχει αύξηση των περιστατικών λόγω της πανδημίας και του εγκλισμού των γυναικών, οι οποίες μπορεί είτε να ντρέπονται είτε να φοβούνται να μιλήσουν για τα περιστατικά αυτά? Σίγουρα καταγράφει και μια αύξηση όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Σίγουρα αποτυπώθηκε και στην περιοχή μας. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, γιατί ξέρουμε πάντα ότι όταν υπάρχει κρίση, είτε υγειονομική, είτε οικονομική, είτε κοινωνική, πάντα αυξάνονται τα περιστατικά έμφυλης βίας, κυρίως ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε, σε συνεργασία πάντα και με τη στήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την Περιφέρεια, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αλλά και με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα αυξημένα περιστατικά που είχαμε, κυρίως μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο είχαμε τον κορονοϊό και την καραντίνα, οι γυναίκες ήταν εγκλωβισμένες στο ίδιο σπίτι με το θήτη, οπότε δεν μπορούσαν να καταγγείλουν τα περιστατικά. Αλλά μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης, εκεί είχαμε μια αύξηση. Καταγράφει και μια αύξηση πραγματική. Και είναι λογικό, διότι η συνεχής τριβή μέσα στο σπίτι προκάλεσε και αρκετές εντάσεις. Απλά να διευκρινίσω ότι ο κορονοϊός και η καραντίνα δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η αιτία της αύξησης των περιστατικών. Ούτως ή άλλως ένας βίος άνθρωπος είναι βίος είτε με την καραντίνα είτε εκτός καραντίνας. Υπάρχει ζήτημα καταγωγής. Τι... Καταγωγής των γυναικών, δηλαδή υπάρχουν περισσότερα περιστατικά που μπορεί να υπάρχουν από μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και εμείς σχηματίζουμε ένα προφίλ των γυναικών που απευθύνονται σε εμάς, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ. Και είναι δύσκολο, λέω ότι είναι δύσκολο, γιατί αν είχαμε ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα απευθυνόμασταν σε αυτές τις γυναίκες, όλες οι δράσεις μας θα είχαν κατεύθυνση προς αυτές τις γυναίκες και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ζήτημα. Το δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Μπορεί η βία να έρθει σε οποιαδήποτε γυναίκα. Ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού κεφαλαίου, κοινωνικού κεφαλαίου, οικονομικού εισοδήματος κτλ. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή από την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, βλέπουμε ότι έρχονται γυναίκες από όλες τις τάξεις και είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, και έρχονται και γυναίκες που είχαν πει ότι εγώ ποτέ δεν θα το επιτρέψω στον εαυτό μου. Και έχουν έρθει και αυτές οι γυναίκες. Άμα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε από το στούντιο, αν θες κάτι να ρωτήσεις, Σάκη, αλλιώς να κλείσουμε. Όχι, με ένα μήνυμα από τον κύριο Στεφανίδη. Κοσμά, είναι σημαντικό να μας δώσει 2-3 πληροφορίες πριν το κλείσιμο για το πού κανείς μπορεί να βρει το κέντρο και πώς, αν υπάρχει κάποιος τρόπος, μια γυναίκα που βιώνει την ενδοοικογενειακή βία ή οποιαδήποτε βία, να έρθει σε επαφή με το κέντρο, τηρώντας πάντοτε τα προσωπικά της στοιχεία κρυμμένα, χωρίς να εκτεθεί κάπου. Πώς μπορεί λοιπόν κάποια γυναίκα να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με ποιο τρόπο τα στοιχεία αυτής της γυναίκας θα μείνουν ουσιαστικά, δεν θα φανερωθούν, δεν θα βγουν προς τα έξω, θα μείνουν κρυμμένα? Νομίζω ότι οι εκατοντάδες γυναίκες που έχουν απευθυνθεί στο κέντρο έχουν νιώσει αυτή την ασφάλεια. Το γεγονός ότι τηρούμε τον κώδικα δεοντολογίας, προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Πολύ, πολύ σημαντικό εν μέσω οικονομικής κρίσης. Επίσης θέλω να τονίσω ότι μια γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς τηλεφωνικώς,
χωρίς να έρθει διαζώσεις, αν θεωρεί ότι ντρέπεται ή ότι δεν θέλει να την δούμε. Και επίσης μπορεί να καλέσει και ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να μας δώσει τα προσωπικά στοιχεία. Εμείς δεχόμαστε την αλήθεια της κάθε γυναίκας που παίρνει σε εμάς και ανάλογα με το αίτημά της προσπαθούμε να τη στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και προς όφελος της ίδιας, αλλά και προς όφελος του παιδιού. Οπότε, αυτό που έχω να πω στις γυναίκες είναι ότι μπορούν να καλέσουν οποιαδήποτε στιγμή στο 2551025629, που είναι το κέντρο του συμβουλευτικού κέντρου, το τηλέφωνο του συμβουλευτικού κέντρου, ακόμη και ανώνυμα. Και να μας ακουμπήσουν επάνω μας τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους και τη βία που μπορεί να υφίστανται. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Σάκη, αν θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις. Κοσμά, αν είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση και αν προλαβαίνει κανείς τώρα να παρακολουθήσει έστω μερικά λεπτά από αυτήν. Ναι, αν μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ακόμα και τώρα την εκδήλωση, η οποία θυμίζουμε ότι είναι δωρεάν για όλους η είσοδος. Θα υπάρξει στη συνέχεια και μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης μετά το πέρας αυτής. Μπορεί κάποιος μέχρι και τώρα να έρθει να παρακολουθήσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή ξέραμε ότι είναι Black Friday σήμερα, το σκεφτήκαμε για το πόσο κόσμος αν θα μπορέσει να έρθει κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη μια φορά, και είναι συγκινητικό αυτό, ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση. Είναι σχεδόν ένα κατάμεστο θέατρο, δημοτικό θέατρο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε ακόμη στο πρώτο μέρος που περιλαμβάνει τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Και στη συνέχεια, ο κόσμος που αυτή τη στιγμή κινείται στην πόλη μπορεί να έρθει για να δει το μουσικό κομμάτι, όπου ο Κώστας ο Κάλλιας θα παρουσιάσει το νέο τραγούδι που έχει γράψει για τις γυναικοκτονίες, το τραγούδι των χαμένων γυναικών και για την Τζευριέ, φυσικά, που ήταν εδώ στην περιοχή μας, σε στίχους του Παναγιώτη Κευόπουλου. Στο τραγούδι θα είναι η Μαρία Κυπουρού και στο βίντεο κλιπ που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σήμερα την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Αλέξης Καδόγλου. Επίσης, όσοι δεν προλάβουν και όσες δεν προλάβουν σήμερα, θα ήθελα να τους προσκαλέσω στην αυριανή εκδήλωση που έχει θέμα η έμφυλη βία και ο ρόλος της γυναίκας, όπως φαίνεται μέσα από τη ρεμπέτικη μουσική, μέσα από τα ρεμπέτικα τραγούδια, με κεντρική ομιλήτρια την Ελένη Τιφανιουδάκη. Μια εκδήλωση που είναι και αυτή η ελεύθερη είσοδος, αύριο στις 7 στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Και κάπως έτσι ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου με αφορμή αυτήν την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας των γυναικών. Νομίζω το ξέρετε πολύ καλά ότι για μας οι εκδηλώσεις δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου κάνουμε διάφορες δράσεις εξωστρέφειας. Σίγουρα σήμερα, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας, είναι οι κεντρικές μας εκδηλώσεις. Χθες ήμασταν στο Διδημότυχο, είχαμε την χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε και εμείς στην εκδήλωση που αναφέρατε κι εσείς, στην πολύ συγκινητική εκδήλωση. Σήμερα είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο, αύριο στο Πνευματικό Κέντρο και οι δράσεις μας συνεχίζονται και σας υποσχόμαστε ότι σίγουρα θα μαθαίνετε τις επόμενες δράσεις. Ούτως ή άλλως, ξεκινάμε και μπαίνουμε σε σχολεία πλέον από εδώ και πέρα. Θα μιλήσουμε με δεκάδες και εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές για το κομμάτι των υγιών σχέσεων και των ορίων και της βίας που μπορεί να υφίστανται. Οπότε νομίζω ότι δεν σταματάει. Τώρα ξεκινάμε. Πολύ. Σάκη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κοσμά. Ευχαριστούμε πολύ τον καλεσμένο σου. Είναι κεντρική επιλογή της Δέλτα Τηλεόρασης να υποστηρίζει αυτές τις εκδηλώσεις. Η συνεργάτηδα, συνάδελφος δημοσιογράφος Κατερίνα Καλεντερίδου βρίσκεται στο πάνελ αυτή την ώρα. Αλλαγή θέματος τώρα, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχαίο έλαβε το μεσημέρι, χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, στο μοναστηράκι του Εύρου. Στο δυστύχημα που συνέβη έξω από τον οικισμό στην περιοχή των Φερών, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 4 τραυματίστηκαν. Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από το αγροτικό αυτό αυτοκίνητο ένας άνδρας 80 ετών το μεσημέρι της Παρασκευής στην είσοδο του οικισμού Μοναστηράκη στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Με υπετιότητα, όπως φαίνεται, του συγκεκριμένου οχήματος προκλήθηκε σύγκρουση με ακόμη δύο γιοταχή που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παραπάνω οδηγού αλλά και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων, 3 στο ένα και 1 στο άλλο όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και προσωπικό της αστυνομίας, της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Ο οδηγός που εντοπίστηκε νεκρός, όπως φαίνεται, σκοτώθηκε ακαριαία. Η Διεύθυνση Τροχέας Αλεξανδρούπολης θα διενεργήσει πλέον έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την πλάτη γυρίζουν οι πολίτες στην Black Friday. Το αυξημένο κόστος ζωής της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιμα δεν αφήνουν τους καταναλωτές το περιθώριο να πραγματοποιήσουν αγορές σήμερα. Η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης βρέθηκε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και κατέγραψε τις απόψεις. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης δεν έδειξαν και ιδιαίτερο ενθουσιασμό αναφορικά με την ημέρα της Black Friday. Λίγο η έλλειψη χρημάτων από το αυξημένο κόστος ζωής, λίγο οι τιμές των καταστημάτων, που όπως υποστηρίζουν δεν έχουν καμία σχέση με την Black Friday που πραγματοποιούν οι χώρες στο εξωτερικό, οδήγησαν τους καταναλωτές να στρέψουν την πλάτη τους στη συγκεκριμένη αυτή μέρα. Όχι, τι αγορές, φράγκο δεν υπάρχει. Τι αγορές, κορίτσι μου, τι, δουλειά δεν υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν, ο κοσμάκης όλος πεινάει. Τα βλέπετε μπροστά σας, δεν χρειάζεται να παίρνετε συνεντεύξεις από τον κόσμο. Τα βλέπετε, τα ζείτε. Δύσκολη. Χριστούγεννα, μάλλον μαύρα Χριστούγεννα. Για τους πολιτικούς όμως, άσπρα. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση βασικά σε σχέση με το εξωτερικό, οπότε δεν θα κάνω. Πιστεύετε δηλαδή ότι έχουν μια απλή έκπτωση όπως θα ήταν στις εκπτώσεις, ας πούμε, και δεν είναι η Black Friday όπως εννοείται με πολύ χαμηλές τιμές? Ναι, θεωρώ αυτό, ότι δεν είναι κάτι το αισθητά διαφορετικό, αλλά ότι είναι μια απόπειρα να προσελκύσουν περισσότερο καταναλωτικό κοινό. Σαν εγχείρημα όμως είμαι υπέρ. Πιο ακριβά να είναι σήμερα, μάλλον αυτά τα. Άρα δεν μείνατε ικανοποιημένος από τις τιμές? Όχι. Άμα δεν έχεις λεφτά, Black Friday έχεις κάθε μέρα. Και να ρωτήσω κάτι, ωστόσο είδατε τις τιμές είναι πιο φθηνά? Πιο ακριβά είναι, ίδια είναι. Δεν παίζεις με τίποτα. Και δεν θα αλλάξω ποτέ αυτά. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, αφού να το ξέρετε. Δεν μπήκα ακόμα μέσα να τις δω. Περιμένω μια φίλη μου και θα κάνουμε μια καλή έρευνα αγοράς, ναι. Θα προτιμήσετε σήμερα να κάνετε τις αγοράς σας? Πιστεύετε ότι είναι Black Friday και θα έχουμε πολύ χαμηλές τιμές? Δεν θα πιστεύω ότι θα είναι πολύ χαμηλές τιμές. Θα είναι όμως ιδανικές για να κάνεις πιο εύκολα την αγορά, ώστε να σε προσελκύσει περισσότερο, ναι. Ελάχιστοι ήταν οι πολίτες που βρήκαν καλές τις τιμές και προχώρησαν σε κάποιες αγορές την ημέρα της Black Friday. Καλές. Αρκετά καλές. Κάνατε δηλαδή κάποιες? Λίγο ησυχία. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στο δελτίο μας για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, έτσι ακριβώς όπως καταγράφεται σήμερα Παρασκευή 23 του μήνα. Κυρίες και κύριοι, η παράνομη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη φορά από έναν μαθητή γυμνασίου της Καβάλας λίγο έλειψε να βάλει σε μεγάλους μπελάδες τον καθηγητή του. Ο μαθητής δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Facebook με τα στοιχεία του καθηγητή του στο γυμνάσιο όπου φυτά, με σκοπό να στέλνει μηνύματα σε συμμαθητές του. Η παράνομη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη φορά από έναν μαθητή γυμνασίου της Καβάλας λίγο έλειψε να βάλει σε μεγάλους μπελάδες τον καθηγητή του. Ο μαθητής δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Facebook με τα στοιχεία του καθηγητή του στο γυμνάσιο που φυτά, με σκοπό να στέλνει μηνύματα σε συμμαθητές του. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα έγινε αντιληπτή από το θυγόμενο καθηγητή, ο οποίος ζήτησε να αποκαλυφθεί ο δράστης, καθώς διαφορετικά θα προσέφευγε, όπως είπε, στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο μαθητής που δημιούργησε το ψεύτικο προφίλ θα βρισκόταν αντιμέτωπος με την εισαγγελική αρχή και το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για πλαστοπροσωπεία και μία σειρά άλλων αδικημάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες και υπό το βάρος να βρεθεί σε πολύ δυσμενή θέση, ο μαθητής αποκάλυψε την ταυτότητά του και το θέμα απασχόλησε τον Σύλλογο Καθηγητών του Γυμνασίου, που προέβη στις απαραίτητες συστάσεις στο μαθητή για συμμόρφωση, υπενθυμίζοντάς του παράλληλα τι συνεπάγεται μία ανάλογη πράξη στο μέλλον. Το ψεύτικο προφίλ διαγράφηκε αμέσως και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, η σχολική κοινότητα έκλεισε το θέμα χωρίς να υπάρξουν άλλες συνέπειες. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Δανιήλ Εμμανουηλίδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτηρίο Ειδήσεων, χαρακτήρισε το θέμα λήξαν και την ενέργεια του μαθητή ως μια επιπολαιότητα για την οποία ενημερώθηκαν οι γονείς του, οι οποίοι και καταδίκασαν την ενέργεια του παιδιού τους.
Σημαίνουν λοιπόν και αυτά. Είδαμε χθες το δελτίο μας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς. Έχουμε στο στούντιο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τον κύριο Χάρη Στάμο, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Θράκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στάμο. Καλώς ήρθατε στο δελτίο. Καλώς σας βρήκα. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση ουσιαστικά στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Ακριβώς. Και άρα και στην αναστολή των εργαζομένων. Άρα και προκρίνει την αναστολή. Της αναστολής. Έτσι. Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό? Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αφορούσε μια υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη τον Απρίλιο του 2022, η οποία μιλούσε για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό των εργαζομένων του υγειονομικού τομέα από τους φορείς όπου εργάζονταν. Με την προχθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή παρήλθαν 8 μήνες και πλέον από την υπουργική απόφαση, χωρίς να έχει επαναξιολογηθεί, να έχουν επαναξιολογηθεί τα κριτήρια και η παρούσα κατάσταση, ώστε να δούμε αν αυτός ο αποκλεισμός των υγειονομικών από την εργασία τους και η παράταση της υποχρεωτικότητας μέχρι 31 Δεκάτου έπρεπε να ισχύει, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι όλοι αυτοί οι λόγοι δεν ισχύουν, οπότε έρεται η απόφαση. Κρίνει την απόφαση του Υπουργού αντισταγματική. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή των ανεμβολίαστων συναδέλφων στην εργασία τους. Και μάλιστα είναι δεδομένο, είναι σε γνώση και του Υπουργείου και ημών και του κόσμου ότι η έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού ήταν, είναι και μάλλον θα είναι έκδηλη σε όλους τους φορείς δημόσιας υγείας. Κύριε Στάμο, όμως είναι φυσιολογικό να αποφασίζει η δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Επικρατείας για θέματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία. Δηλαδή, εάν κρίνει το Υπουργείο ή ο Υπουργός ότι ο ανεμβολίαστος γιατρός, ο ανεμβολίαστος νοσηλευτής κάνει κακό στη δημόσια υγεία ή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη δημόσια υγεία, αυτό δεν είναι πάνω και από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Για να απαντήσω, όχι. Απαντώντας εξ αρχής, δηλώνω υπέρμαχος του εμβολιασμού. Ως γιατρός, δεν... Καλά, δεν εξετάζουμε αυτό. Όχι, όχι. Αυτό για να μην γίνουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Δεν υποστηρίζω την άποψη των ανεμβολίαστων συναδέλφων για την προτίμησή τους. Στο νομικό, στο δίκαιο, ισχύει μια αρχή της αναλογικότητας, η οποία ουσιαστικά είναι η δικλίδα, η συνταγματική δικλίδα του νομοθέτη, ώστε να υπάρχει περιορισμός στους περιορισμούς. Το να μην είναι ανεξέλεκτοι οι περιορισμοί που εφαρμόζει μια πολιτεία. Αυτό ακριβώς εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αρχή της αναλογικότητας. Θεωρήθηκε ότι η παράταση της υποχρεωτικότητας δεν έχει πρόσφορο αποτέλεσμα, παραπάνω προκαλεί ζημιά παρά όφελος, άρα αυτό πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να κηρυχθεί αντισταγματικό. Αυτό είναι το σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας. Σας το λέω πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Και εγώ δεν εκτετάζω τώρα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα υπήρχε μια δόση αυθαιρεσίας, μη σας πω μεγάλη δόση αυθαιρεσίας από το εκάστοτε κράτος, από την εκάστοτε κρατική εξουσία, στο να εφαρμόζει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, σε όποιο πληθυσμιακό τομέα θέλει. Ναι, αυτό όμως μήπως ανοίγει ασκότου αιώλου για το τι συνέβη. Κοιτάξτε, δηλαδή, αν τώρα δεν υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα... Το Υπουργείο το τελευταίο λίγο καιρό... Το ερώτημα, δεν με αφήνεται να ολοκληρώσω το ερώτημα. Ναι, συγγνώμη. Αν τώρα δεν δημιουργεί πρόβλημα ο ανεμβολίαστος εργαζόμενος στον υγειονομικό τομέα, γιατί δημιουργούσε πριν από 4 μήνες και 5? Μπορείτε να το ρωτήσετε στους υπεύθυνους του Υπουργείου Υγείας. Όταν με την λογική της εξαφάνισης της πανδημίας αρχές Ιουνίου-Ιουλίου άνοιξαν τα σύνορα και ο τουρισμός, άνοιξε όλη η κοινωνία χωρίς περιοριστικά μέτρα, εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν ήταν... Πιστεύετε ότι ήταν εκδικητικό? Εκεί ήθελα να πάω. Σαφώς ήταν εκδικητικό. Έχουμε κλείσει ήδη 1 χρόνο και 2 μήνες. Ήταν από πέρσι τον Σεπτέμβριο του 2021, αν δεν κάνω λάθος, η αναστολή των συναδέλφων από την εργασία τους. Όταν μπήκε το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, σαφώς δεν μπήκε με τη μέθοδο της πειθούς, με τη μέθοδο της ενημέρωσης, με τη μέθοδο της προσέγγισης, που θα ήταν το σωστότερο όλων.
μπήκε με την τιμωρητική, με μια ρομφαία του κράτους, ότι ξέρετε, δεν εμβολιάζετε, σας διώχνω από την εργασία σας. Ναι. Πείτε μου κάτι τώρα, σας παρακαλώ και πολύ. Να συμπληρώσω λίγο. Επειδή ακριβώς τα πράγματα έχουν χαλαρώσει, υπέρμετρα έχουν χαλαρώσει, σαν υγειονομικός κρύο τον κόνδωνα του κινδύνου, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Θα την ξαναβρούμε μπροστά μας, ίσως σε πολύ ποιότερη έκδοση. Αλλά για το κράτος, για το Υπουργείο Υγείας, έχει τελειώσει. Το βιώσαμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, για να μην σας τρώω και το χρόνο. Όχι, δεν είναι χρόνο, αυτή είναι η κουβέντα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να δουλέψουν στο σύστημα υγείας με ασφάλεια, με επανελέγχους πολύ πιο τακτικούς από ό,τι κάνουμε εμείς. Μάλιστα, τώρα. Και με λήψη μέτρων ασφαλείας. Πιστεύετε, αλήθεια, ότι θα πρέπει οι πολίτες, τώρα ένα ερώτημα τελείως διαφορετικό από αυτό, ότι θα πρέπει οι πολίτες να προχωρήσουν και σε νέο εμβολιασμό? Κάποιοι λένε ότι πρέπει να προχωρήσουν σε τέταρτο, σε πέμπτο εμβόλιο. Κύριε Σταυρίδη μου, είμαι γιατρός, έχω μία σχετική γνώση. Δυστυχώς δεν είμαι επιδημιολόγος. Έχω την εντύπωση ότι οι αρμοδιότεροι όλων είναι οι εξειδικευμένοι συνάδελφοι να σας απαντήσουν σε αυτό. Όλοι έχουμε και τους δισταγμούς μας, όλοι έχουμε και τις αμφιβολίες μας, όλοι έχουμε και το φόβο για κάτι που είναι πρωτοφανές για την παγκόσμια κοινότητα. Τώρα, ο Υπουργός είπε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι παρόλα αυτά, και στη σεβαστή βέβαια δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, αλλά θα προστατεύσει τους ασθενείς. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Έχω μια εντύπωση ότι είναι μάλλον μια υπεκφυγή του Υπουργού. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πρώτον έχει εκδοθεί σε περίληψη, δεν θα αλλάξει τίποτα όταν θα τη διαβάσει στην πιο αναλυτική της μορφή, γιατί και αυτό δήλωσε ότι θα περιμένω την αναλυτική. Το προστατεύω τους ασθενείς σημαίνει πολύ απλά ότι μοιάζεται για τους ασθενείς. Όταν οι ασθενείς υποφέρουν από την έλλειψη έμψυχου δυναμικού στο σύστημα υγείας, τους προστατεύει, και αυτό είναι δική του απόφαση. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα δική του, που έχουν. Δική του και η απόφαση του Υπουργείου, να το πάμε αυτό πιο σύντομα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι δομές υγείας και στη δική μας περιοχή, σαφέστατα, και στη Θράκη. Η έλλειψη προσωπικού. Πανελλαδικά. Η έλλειψη έμψυχου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 χρόνια, εδώ και 2,5 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, το σύστημα υγείας δουλεύει με ολιγάριθμο προσωπικό, το οποίο έχει εξοντωθεί και σωματικά και ψυχολογικά. Φτάνουμε στο τέλος του χρόνου, οι συνταξιοδοτήσεις και οι παρετήσεις έχουν καταιγιστικό ρυθμό. Το ισοζύγιο της αναπλήρωσης σαφώς δεν είναι 1:1, και αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Την Πέμπτη έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής ένα καινούριο νομοσχέδιο από την κυρία Γκάγκα. Εν γέννη από το Υπουργείο Υγείας, να μην το χρεώνουμε μόνο στην κυρία Γκάγκα. Για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο εμείς οι νοσοκομιακοί γιατροί πανελλαδικά και οι ιατρικοί σύλλογοι πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι φίλος προς την κυβέρνηση, κρίνουμε ότι είναι ταφόπλακα για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πρέπει σε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, να γίνει και το κοινό να καταλάβει τι σημαίνει, να κοινωνήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς μελιγενέστε με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Είναι καταργητικό. Καταργεί μετά από το 83, πόσα έχουμε, από 39 χρόνια, καταστατικό θεμελιακό νόμο ίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Θα προχωρήσετε σε απεργιακή κινητοποίηση? Σαφώς, σαφέστατα, ναι. Τη Δευτέρα θα υπάρχει, και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρχει πανατική απεργία των υγειονομικών. Η Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών θα παρίσταται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για να εκθέσει τις αντιρρήσεις της. Για την Πέμπτη, όπου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, σχεδιάζουμε πανελλαδικά να κάνουμε απεργία. Μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις? Υπήρξε κάποια διαβούλευση με το Υπουργείο? Όχι, σας προλαβαίνω. Διαβούλευση, εγώ δεν έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τη λέξη, γιατί όποτε ακούω διαβούλευση καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό ήταν και ένας επιπλέον εμπεγμός του Υπουργείου. Το νομοσχέδιο βγήκε 20 Οκτωβρίου στο διαδίκτυο από το site του Υπουργείου Υγείας για διαβούλευση με το κοινό. Θεωρητικά η διαβούλευση υποτίθεται ότι αφορά τους φορείς στους οποίους απευθύνεται, τις ομάδες των ανθρώπων, άρα τους υγειονομικούς. Στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών, που είναι το κορυφαίο όργανο των νοσοκομιακών γιατρών πανελλαδικά, δεν κατέθηκε ποτέ το νομοσχέδιο. Η κυρία Γκάγκα έκανε μία συνάντηση 30 Οκτωβρίου με την γραμματεία της ΟΕΝΓΕ, η οποία ήταν μάλλον εθιμοτυπική και όχι ουσιαστική. Δεν έδωσε καμία σημασία ακόμα και στη διαβούλευση, στα σχόλια, στις διάφορες παρατηρήσεις που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας, όπου σας τονίζω ξανά ότι όλοι οι ιατρικοί φορείς, όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν οι γιατρούς
και ιδιώτες και νοσοκομιακούς είναι κάθετα απόλυτα κατηγορηματικά αντίθετοι με το νομοσχέδιο. Αυτό δεν ελήφθη καθόλου υπόψη. Άρα, γιατί προχωράει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο αυτό? Γιατί προφανώς είναι μέσα στα πολιτικά σχέδια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ούτε καν πρόσχημα για να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να προσφέρει λεφτά εν ονόματι της θεραπείας, της παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, στους ιδιώτες. Θα σταματήσετε με την απεργία της Δευτέρας και της Τρίτης εκεί? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Επειδή ακριβώς το νομοσχέδιο ήταν θεωρητικά ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, είχε πει ότι μη δίνεται σημασία, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Είχε αφήσει λίγο στις ελληνικές καλένδες το θέμα. Το διέψευσε η αναπληρώτερη υπουργός, η κυρία Γκάγκα. Σαφώς και θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Τι να το αφήσετε στην άκρη, αν ψηφιστεί θα είναι νόμος του κράτους. Ας είναι νόμος του κράτους. Ναι, όταν λέει αφήστε το στην άκρη, τι εννοεί ο υπουργός? Κύριε Σταυρίδη, έχοντας το συνδικαλιστικό δικαίωμα να εκφράζουμε την αντίδρασή μας και σε υφιστάμενους νόμους. Μα αυτό σας λέω, όταν σας είπε ο υπουργός αφήστε το στην άκρη, τι εννοεί αφήστε το στην άκρη? Έτσι. Αν ψηφιστεί είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορείτε να το αφήσετε. Αφήστε το στην άκρη με την έννοια ότι δεν θα κατατεθεί. Α, δηλαδή μάλιστα. Θεωρούσε, εφησύχαζε. Τους υγειονομικούς. Τους υγειονομικούς με την έννοια ότι μη δίνεται σημασία, γιατί το νομοσχέδιο είχε διαρρεύσει από εκχώρηση της κυρίας Γκάγκα στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάκτυλο. Δεν πήγε επίσημα στην ΟΕΝΓΕ. Αυτή η διαρροή σαφώς και μας προβλημάτισε. Το αισθητήριο ήταν ήδη τεταμένο. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι εντάξει, όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα κατευθεί. Αυτές οι υποσχέσεις πια δεν το συζητάμε. Είναι κοροϊδία. Ναι, σας καταλαβαίνω. Τι, η κινητοποίηση τι θα περιλαμβάνει? Καταρχήν απεργία. Θα πρέπει πρώτα να γίνουν, πρώτα να δούμε τι θα αποφασίσει η κεντρική μας ομοσπονδία. Ναι, σίγουρα κάτι θα κάνουμε στο ημέτερο νοσοκομείο και στα άλλα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας, της Ένωσης εννοώ, και στις Κομωτινής και στο Δημοτήχου. Θα δούμε τι θα αποφασίσει η ομοσπονδία κεντρικά. Μετά από γενικές συνελεύσεις των ενώσεων, στα κατατόπους νοσοκομεία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ενιαία τις συλλογικές αντιδράσεις. Και για τους τηλεθεατές, να πούμε ότι βεβαίως ακόμη και όταν απεργείται δεν σταματά να λειτουργεί η υγεία. Όχι, σαφώς. Είναι η ιδιοσυστασία του επαγγέλματος και είναι ακριβώς αυτό που λέμε ότι κάνουμε λειτουργήμα. Θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, απλώς δεν ξέρω πόση συμμετοχή θα έχει. Σαφώς ο κόσμος λίγο μπορεί να ταλαιπωρηθεί, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουμε σε σημείο να κινδυνεύσει ζωή συμπολίτη μας, συνανθρώπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Σταυρίδη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε τώρα θέμα και από τα θέματα της υγείας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα το κρατήσουμε το θέμα, θα το δούμε και Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή. Πώς θα πάει σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών και όχι μόνο και των γιατρών του ΕΣΥ, για να έχετε κι εσείς εικόνα για το τι συμβαίνει. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Συνολικά 120 πυροσβέστες από όλο τον Εύρο εκπαιδεύτηκαν αυτή την εβδομάδα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης με τον εξομοιωτή Fire Dragon. Ο Fire Dragon είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που προσφέρει τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να εκπαιδευτούν με τον πλήρη ατομικό εξοπλισμό τους σε ρεαλιστικές συνθήκες πυρκαγιάς, προσαρμόζοντας αστικούς κλειστούς χώρους. Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης με τον αυτοκινούμενο εξομοιωτή πυρκαγιάς Fire Dragon πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, 120 πυροσβέστες από περιοχές του Εύρου ήρθαν αντιμέτωποι με πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς σε αστικά συμβάντα με τη βοήθεια του Fire Dragon. Η θερμοκρασία όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο είναι πιο έντονη. Αν τον ακουμπήσουμε πάνω στον ώμο, χαλάμε εκείνη τη στιγμή, θα το καταλάβει, το θέμα ότι χαλάμε τη μόνωση ανάμεσα στο σώμα του και στα μέσα προστασίας και θα σταθεί κάψιμο. Ακριβώς. Η θερμοκρασία εδώ είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι στο γονάτων και των ποδιών. Άρα θα τον σκουδίξουμε χαμηλά. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια προσομοίωση φωτιάς σε κλειστούς χώρους όπως ένα διαμέρισμα, ένα γραφείο ή μια αποθήκη, όπου οι πυροσβέστες κλήθηκαν να εκτελέσουν διάφορα σενάρια, να κατασβέσουν τις αιστείες πυρκαγιάς και να διασώσουν εκλοβισμένο άτομο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο control room του Fire Dragon. Έχουμε μέσω αυτού του τζαμιού μπορούμε να δούμε μέσα το εσωτερικό χώρο που γίνεται η εκπαίδευση του ζεύγους πυροσβεστών, το οποίο κατεβαίνει από μία σκάλα και μπαίνει μετά στο χώρο τον κύριο του εξομοιωτή.
και καλείται να αντιμετωπίσει πυρκαγιές οι οποίες είναι εξομοίωση, δηλαδή δεν είναι πυρκαγιές στερεών καυσίμων, αλλά είναι πυρκαγιές αερίου καυσίμου. Ο καπνός είναι γλυκερίνη, δεν είναι δηλαδή πραγματικός καπνός. Οι θερμοκρασίες όμως που αναπτύσσονται είναι πραγματικές και η διαμόρφωση του χώρου είναι σαν μια διαμόρφωση του διαμερίσματος. Δηλαδή οι πυρκαγιές είναι σε εστίες όπως ένα κρεβάτι, όπως μια κουζίνα, όπως μια ντουλάπα για παράδειγμα. Σε αυτή την οθόνη που βλέπουμε μπροστά μας μπορούμε να δούμε τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται και επίσης να έχουμε έλεγχο όλων των πιλότων που δίνουν έναυση στην πυρκαγιά καθώς και των καπνογεννητριών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι έχουν κατέβει από υπερκείμενο όροφο μέσα από μια κλίμακα η οποία δεν είναι στο πλάνο μας, προχωρήσαν εντός του χώρου με την εγκατάσταση ύδατος την οποία διαθέτουν και προχωρήσαν στο χώρο που βρίσκονται οι περισσότερες εστίες πυρκαγιάς για να πραγματοποιήσουν κατάσβεση. Ο Fire Dragon είναι ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που βρίσκεται στα χέρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το 2015 και προσφέρει τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να εκπαιδευτούν με τον πλήρη ατομικό εξοπλισμό τους σε ρεαλιστικές συνθήκες πυρκαγιάς που προσομοιάζει αστικούς κλειστούς χώρους. Υπάρχει και εκπαιδευτής εντός του χώρου, ο οποίος ελέγχει το σενάριο, δηλαδή εκείνος δίνει εντολή στις καπνογεννήτριες και στις εστίες πυρκαγιάς για την ένταση καθώς και τη σειρά με την οποία θα ξεκινήσει η έναρξη των πυρκαγιών αυτών και επίσης βρίσκεται εντός για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους εκπαιδευόμενους να μπορέσει να το αντιμετωπίσει άμεσα. Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί, ψάξτε για άτομο. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης για το 2023. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που αγγίζουν τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Έργα που αγγίζουν τα 28 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης για το 2023, το οποίο και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη. Ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής της Ξάνθης για να αντιμετωπίσει τόσο την πανδημία όσο και τα προβλήματα της ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσης που προέκυψαν διαμορφώθηκε με βάση τις ρεαλιστικές ανάγκες και το πραγματικό όφελος για την τοπική κοινωνία με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη στην πόλη και τους οικισμούς. Πρόκειται για έργα και δράσεις με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του με έμφαση στην κοινωνική πολιτική και την κοινωνική συνοχή και αφορούν σε όλους τους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς, δηλαδή στην παιδεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, την τοπική οικονομία και την απασχόληση, αλλά και τη διοικητική και οικονομική ικανότητα του Δήμου. Γιατί η Δημοτική Αρχή μέσα σε 20 μήνες το 2015 μετά την πανδημία έχει οριμάσει πάνω από 20 μελέτες και οι περισσότερες είναι συμβασιοποιημένες. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον και ο πιο κακοπροαίρετος της αντιπολίτευσης έπρεπε να το δεχτεί. Και θέλω να πω και δημόσια κάτι, ότι το κομμάτι του στόχου που κάναμε ως δραστηριότητα του Δήμου δεν ήταν μόνο στοχευμένα στα έργα. Σκεφτείτε ότι για πρώτη φορά ο Δήμος κάνει προμήθεια οχημάτων για την πνεύμα την λειτουργία των υπηρεσιών 1.700.000 ευρώ σε όλα τα επίπεδα. Παίρνουμε και άλλα κορματοφόρα. Παράλληλα, για πρώτη φορά έχουμε σάρωθρα, για να δώσει στη διαδικασία τώρα και γίνουμε και στη σάρωθρα για την καθεδρά της πόλης που δεν υπήρχαν. Και στα ηλεκτροκίνητα που λένε οι συνάδελφοι, ακόμα και σε αυτή τη μέρη των 1.100.000 ευρώ υπάρχει ειδικό πολυμηχάνημα σάρωθρο για να καθαρίσει αποκλειστικά τους κυβόλους στην παλιά πόλη. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, παρόλες τις δυσκολίες αυτή τη χρονιά σημειώθηκε μια μεγάλη επιτυχία καθώς από το φετινό τεχνικό πρόγραμμα δεσμεύτηκαν παραπάνω από το 100% των πόρων που σημαίνει ότι έργα αξίας 27,6 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε διαδικασία ανάθεσης είτε έχει υπογραφεί σύμβαση. Εμείς ξέρουμε πού θα πάρει το Δήμο και να κάνουμε βήματα προσεκτικά χωρίς να έχουμε προβλήματα και στοχευμένα. Και θεωρούμε σε αυτό το κομμάτι αυτή η χρονιά για μας, το 23, θα είναι μια χρονιά που πραγματικά θα γίνουν τα έργα αυτά και να είστε σίγουροι ότι εμείς στον κόσμο δεν θα αποκλείσουμε τίποτα από την υπόσχεση που δώσαμε με την όποια καθυστέρηση υπήρχε εξάλλου στο μη. Εγώ έχω πει κάτι τώρα και δεν σημαίνει το πράγματα που είναι.
ήμασταν από αυτούς που τελειώσαμε όλο το παγωγραφικό αποτύπωση για τον συνηθισμό των λεφοντίων, που επί 15 χρόνια κανείς δεν έχει τελειώσει για να κάνει εκεί να βρουν οι άνθρωποι από τα βούτα σπίτια στο λεφτά. Εμείς το τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τώρα θέμα. Στην Αλεξανδρούπολη συνεδρίασαν οι Επιτροπές Παρακολούθησης του νέου και του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ μετά τη συγκρότησή της τον περασμένο μήνα με θέμα την έγκριση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Συνεδρίασαν στην Αλεξανδρούπολη σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα οι Επιτροπές Παρακολούθησης του νέου και του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Το πρωί της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με θέμα την έγκριση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η έκτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα τη διαπίστωση της πρόοδου υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ και τον καθορισμό των ενεργειών για την ολοκλήρωσή του. Με τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το νέο ΕΣΠΑ το 2021-2027, όπου έγινε φυσικά η παρουσίαση πριν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, αλλά και θα ακολουθήσουν οι εγκρίσεις των κριτηρίων για τις εντάξεις, καθώς και θα αποφασιστούν και ποιες θα είναι οι πρώτες προσκλήσεις, ξεκινά μια νέα μεγάλη αναπτυξιακή περίοδο για την περιφέρειά μας. Το νέο ΕΣΠΑ είναι από 457 εκατομμύρια που ήταν το προηγούμενο, της προηγούμενης περίοδου, πάμε στα 639, πάνω από 639, σημαίνει 182 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Είναι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος προϋπολογισμός. Αυτό ήταν μια δέσμευση της κυβέρνησης που ικανοποιήθηκε και είμαστε κι εμείς ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι' αυτό. Αυτό σημαίνει πρακτικά, γιατί τα 639 είναι πληρωμές, είναι τελικές πληρωμές. Σε επίπεδο προϋπολογισμών θα είναι ένα διπλάσιο ποσοστό. Μιλάμε για 1,2 δισεκατομμύρια, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έργα προϋπολογισμού. Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορά ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό, αναφέρει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συμπληρώνει ότι θα δοθεί έμφαση μεταξύ άλλων στις υποδομές, στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα, ενώ θα υπάρξει στήριξη στους νέους αλλά και στις ευπαθείς ομάδες. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσό και μπορούν έτσι να υλοποιηθούν σημαντικά έργα και δράσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η έμφαση που θα δοθεί είναι πρώτον στις υποδομές. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ώστε το ρόλο που παίζει η περιφερειάς μας ως πέρασμα, ως κόμβο στις μεταφορές, στην ενέργεια και στο εμπόριο να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ο δεύτερος άξονας είναι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ακόμα περισσότερο το παραγωγικό μοντέλο. Δίνουμε έμφαση στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία. Και η τρίτη μεγάλη ενότητα είναι διαθέτουμε πολύ σημαντικούς πόρους για να στηρίξουμε τους ανθρώπους, να στηρίξουμε τους νέους, να στηρίξουμε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και να στηρίξουμε όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν ανάγκη. Οι γυναίκες της Αλεξανδρούπολης είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε δωρεάν εξέταση μαστού στο κέντρο υγείας της πόλης. Πρόκειται για μια δράση που υλοποίησε η Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Εύρου Συνεχίζω με τη στήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας της Αλεξανδρούπολης. Η Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φύλων Συνεχίζω, με τη στήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, προχώρησαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, δίνοντας την ευκαιρία στις γυναίκες της Αλεξανδρούπολης να πραγματοποιήσουν δωρεάν κλινική εξέταση μαστού. Ο Ορθοπαιδικός Επιμελητής Β' στο Κέντρο Υγείας της Αλεξανδρούπολης και Δημοτικός Σύμβουλος υπεύθυνος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων για θέματα πρόληψης Χρήστος Βαλκάνης μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για τη σπουδαιότητα της πρόληψης αναφορικά με τον καρκίνο του μαστού. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώνουμε μία δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ως γνωστόν, η πρόληψη είναι το βασικό, το οποίο μπορεί να σώσει ζωές. Οπότε ο σκοπός είναι να γίνει κλινική εξέταση σε
σε όλες τις γυναίκες σχετικά με τα θέματα, με τα προβλήματα του μαστού και επιτόπου, αν κριθεί από τους γιατρούς που κάνουν την εξέταση, μπορεί να γίνει μαστογραφία και όποια άλλη εξέταση περαιτέρω χρειαστεί. Η δράση αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Νομού Εύρου Συνεχίζω. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις στο Κέντρο Υγείας την κυρία Εφρεμίδου, καθηγήτρια χειρουργικής, χειρουργό μαστού, μαζί με τους συνεργάτες της. Μας έκαναν την τιμή και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να βρίσκονται σήμερα εδώ και να εξετάζουν γυναίκες, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Συνεχίζω, Αναστασία Σπυρίδου, αναφέρει ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της διετίας του COVID αφήσανε πίσω τον προληπτικό τους έλεγχο και για το λόγο αυτό οι δράσεις αυτές που πραγματοποιούνται είναι μια προσπάθεια αναθέρμανσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σπουδαιότητα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Ο κόσμος ακούει, ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι πρέπει να προσέχει τον εαυτό του. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε μια πολύ μεγάλη οπισθοχώρηση ή μια πολύ μεγάλη αδράνεια στο κομμάτι και της μαστογραφίας αλλά και του τεστ Παπα-Νικολάου. Αυτό το διάστημα που βγαίνουμε και σε διάφορες πιο μικρές κοινότητες εδώ του νομού, αυτό είναι το πιο σημαντικό που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε, ότι οι γυναίκες στη διάρκεια της διετίας του COVID έχουν αφήσει πολύ πίσω τον προληπτικό τους έλεγχο. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι μια προσπάθεια αναθέρμανσης και μια προσπάθεια επικοινωνίας για όλους τους ανθρώπους και ειδικά για τις κυρίες. 7.700 είναι τα νέα κρούσματα κάθε χρόνο στη χώρα μας που καταγράφονται με καρκίνο του μαστού, ενώ το 12% των γυναικών παγκοσμίως έρχεται αντιμέτωπο με την νόσο, οπότε είναι πολύ σημαντική η προληπτική εξέταση, αναφέρει ο Χρήστος Βαλκάνης. 7.700 νέα κρούσματα κάθε χρόνο στη χώρα μας διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, είναι αρκετά μεγάλο νούμερο, ενώ παγκοσμίως το 12% των γυναικών περίπου θα βρεθεί δυστυχώς στη διάρκεια ζωή σου αντιμέτωπο με τον καρκίνο του μαστού. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό, γι' αυτό και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι το βασικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι την κλινική εξέταση διενεργούσε η ομάδα της καθηγήτριας χειρουργικής και χειρουργό μαστού, κυρία Εφρεμίδου, ενώ εάν περιστατικό παρουσίαζε κάποιο ανησυχητικό έβριμα κατά την ψηλάφιση, τότε υπήρχε η δυνατότητα μαστογραφίας ή υπερηχογραφήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Εφρεμίδου, την καθηγήτρια χειρουργικής, η οποία αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά το κάλεσμά μας. Πρόκειται για μια επιστήμονα λαμπρή, άκρος εξειδικευμένη για τα θέματα του ιατρείου του μαστού. Έχω τη χαρά να την ξέρω από φοιτητής, είχα την τιμή να είναι καθηγήτριά μου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο εξαιρετικό και σαν επιστήμονα και πολύ ευαισθητοποιημένη στο αντικείμενο της εξειδίκευσής της. Πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ότι λειτουργεί ένα ιατρείο μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο οποίο η κυρία Εφρεμίδου είναι επικεφαλής, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω στο δελτίο μας με την αθλητική σας ενημέρωση. Με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του χωριού του, του τυχερού του Εύρου, προπονήθηκε ο Μανώλης Σιώπης, ο ευρύτης διεθνής που βρίσκεται για διακοπές στη γενέτειρά του αυτές τις ημέρες, μοίρασε χαμόγελα και μπάλες στην ομάδα, ενώ έγινε γνωστό πως το καλοκαίρι το γήπεδο του οικισμού θα πάρει το όνομά του. Στο τυχερό του Εύρου, χωριό από το οποίο κατάγεται, βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Μανώλης Σιώπης. Ο ευρύτης διεθνής, με αφορμή την παρουσία του εκεί, βρήκε χρόνο και προπονήθηκε με τους παίκτες της ανδρικής ομάδας του αθλητικού ομίλου τυχερού, στην οποία αγωνίζεται και ο αδερφός του Δημήτρης, ενώ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους αθλητές της Ακαδημίας. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς παρέδωσε στην ομάδα και 15 μπάλες. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Όπως είστε εσείς εδώ, έτσι ξεκίνησα και εγώ από εδώ. Θυμάμαι τον εαυτό μου, έκανα προπόνηση και επειδή έβλεπα στην τηλεόραση στους παίκτες που αλλάζουν ρούχα, έμπαινα, άλλαζα ρούχα και είχαμε ένα βούλγαρο προπονητή και μου την έλεγε συνέχεια. Τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Εύχομαι υγεία σε όλους. Μόνο και μόνο που βλέπω την ομάδα του χωριού μου
που κάνει μια πορεία, ανεξαρτήτως τι πορεία θα κάνει, που βρίσκεται γενικότερα στο ποδόσφαιρο του νομού μας, γιατί έχει ιστορία το χωριό μας σταθερά σε αυτό το τομέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Εύχομαι υγεία σε όλους. Καλή σεζόν. Να το απολαύσουμε σήμερα. Και εγώ θα είμαι πάντα δίπλα στην ομάδα. Ο Άγγελος Ζαπάρτας, μέλος της διοίκησης της ομάδας, ανακοίνωσε με ιδιαίτερη συγκίνηση πως το καλοκαίρι το γήπεδο του Τυχερού θα μετονομαστεί σε Μανώλη Σιώπης. Ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση από το τοπικό πριν μια εβδομάδα, δεν το έχουμε αποφασίσει, δεν το έχουμε ανακοινώσει. Μέσα στο καλοκαίρι το γήπεδο θα μετονομαστεί, θα πάρει το όνομα του Μανώλη του Σιώπη. Είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το παιδί, εγώ το λέω και συγκινούμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό στο deltatv.gr, ειδήσεις, ρεπορτάζ και εκπομπές της Δέλτα Τηλεόρασης. Από όλους όσους εργάστηκαν για την παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.